Αρχές του καλοκαιριού αναμένεται να ολοκληρωθούν οι μελέτες για την πεσμένη γέφυρα στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού στην Καβάλα, όπως τόνισε σε δηλώσεις της στο ένα τσάνελ η Διευθύντρια Μελετών της Εγνατία Οδός ΑΕ Ουρανία Κουρουμλή. Οι μελέτες αποκατάστασης όλου του φορέα της γέφυρας και όχι μόνο του τμήματος που κατέρευσε θα ολοκληρωθούν μέχρι το καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα θα χρειαστεί να περιμένουμε τουλάχιστον ένα δίμηνο για να γίνει δημοπράτηση, κάτι που σημαίνει ότι οι εργασίες δεν θα ξεκινήσουν πριν το φθινόπωρο του 2023. Χθες είχαμε συνάντηση με τον Δήμαρχο, όπου δεσμεύτηκε και ο μελετητής που ήταν μαζί μας, ότι οι αρχές της καλοκαιρινής περίοδου του 2023 θα έχει ολοκληρώσει το μελετητικό του έργο. Όπως τόνισε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις της η κυρία Κουρουμλή, οι μελέτες άργησαν για δύο λόγους. Ο ένας έχει να κάνει με τον κορονοϊό που πάγωσαν τα πάντα, εξού και οι μελέτες, και ο άλλος έχει να κάνει με τα χρήματα που χρωστούσε η εταιρεία προς μηχανικούς, οι οποίοι για τον λόγο αυτόν αρνούνταν να έρθουν να κάνουν αυτοψίες στη γέφυρα. Έγιναν γεωτρήσεις, έγινε μια οδοποιία, έγινε μελέτη υδραυλικών, ήταν η μελέτη ηλεκτρομηχανολογική. Δηλαδή αυτές είναι έτοιμες. Και πάμε τώρα στην τελική αποκατάσταση της γέφυρας. Αυτά είχαν γίνει, αλλά δεν πληρωνόταν. Λοιπόν, ένα θέμα ήταν και με τον COVID που δεν μπορούσαν να έρθουν εύκολα οι μελετητές. Πρώτα απ' όλα η προγραμματική υπογράφει με την Εγνατία το τέλος του 19 και μετά έγινε η χρηματοδότηση της γέφυρας από την περιφέρεια. Δυστυχώς από την περιφέρεια υπήρχε σε μεγάλο διάστημα μετά την ολοκλήρωση της μελέτης αποτίμησης δεν πληρωνόταν ο ανάδοχος, ο οποίος ήταν ο ίδιος με το σημερινό, η Concept πάλι, και αρνήθηκαν να συνεχίσουν τις εργασίες έως ότου πληρωθούν. Πληρώθηκαν τον Οκτώβριο και άρχισαν πάλι του 22. Ενώ είχαν τελειώσει από το καλοκαίρι του 2021, περιμένουν να πληρωθούν. Και μόλις πληρώθηκαν, άρχισαν οι εργασίες. Είχαν αλλάξει κάποια συστήματα, μας έλεγαν από την περιφέρεια, ηλεκτρονικά, και δεν ήξεραν πώς θα κάνουν την πληρωμή. Καθυστέρησε πάρα πολύ η πληρωμή. Και αρνήθηκε ο ανάδοχος με το δίκαιο του και όλα ο μελετητής να συνεχίσει οι εργασίες.